δισεκατομμύρια που μπήκανε, γιατί δεν μπήκανε δισεκατομμύρια, ούτε καν εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε, και είστε καλεσμένος μου να έρθετε. Βεβαίως, να δείτε. Θα έρθω και θα εμφανιστώ. Ελάτε να το δείτε. Αν με καλέσετε, και τότε θα να γίνετε και ο ίδιος μάρτυρας του αν το κανάλι 67 έγινε με εκατομμύρια. Και μπορούμε να φέρουμε και δύο τεχνικούς για να αποτιμήσουν την πραγματική αξία του καναλιού. Θέλετε. Αλλά επιτρέψτε μου κάτι. Στη διάθεσή σας. Όταν αυτή τη στιγμή εσείς, ο Βασίλης Λεβέντης, μάλιστα, ο οποίος εμφανίζεστε και δικαίως. Όπως και η εφημερίδα μεθαυριανή. Έχετε... Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι βγαίνει την Τρίτη, το ξέρω, μεθαύριο, 11 του μηνός. Βγαίνει το η μέρη, δημοσιογραφικό κάθε σώγαμα, μέρα, η μεθαυριανή. 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 Αυτή η εφημερίδα δεν στηρίζεται σε επαγγελματίες οι οποίοι θα πληρώνονται. Στηρίζεται στο λαό που θα δημοσιογραφεί ο ίδιος και θα καταγγέλει την εξουσία. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι. Μάλιστα. Καταγγέλλετε την εξουσία. Και μέμφεστε τους πολιτικούς καριέρας για ορισμένα παραπτώματα που εσείς τους καταλογίζετε. Ναι. Λέτε, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έχετε πει από το κανάλι σας: συμβουλεύετε αστρολόγο. Όταν εγώ διαβάζω εδώ. Αυτά είναι κακοήθειες, ότι έχετε δεν τον κύριο, κύριο Αθανασίου. Δεν έχω τον κανέναν κύριο Κασιμάτη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο οποίος μάλιστα φέρει ο κάθε συνάδελφό σας, επικάρπιο. Ο κύριος συνάδελφός σας, ο κάθε συνάδελφός σας. Είναι διαπρεπής ο κύριος Κασιμάτης. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν τον ξέρω. Διαπρεπέστατο. Αστειεύεστε. Και πετυχημένος ρόλος. Πώς θεωρείτε εσείς διαπρεπή κάποιον άνθρωπο όταν γράφει κακοήθειες και ανέσχυτα πράγματα. Είναι γνωστός επαγγελματίας. Ποιος είναι ο κύριος αυτός. Ούτε καν τον ξέρω. Ούτε να τον μάθω ξέρω. Θέλω να σας δείξω κάτι που είπαν στο φακό του Αντένα, διάφοροι συμπολίτες μας, σε μια πρόχειρη περιήγηση του φακού, σε μια πρόχειρη έρευνα. Θέλω να τονίσω όμως από την αρχή, ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, δεν είναι γκάλο. Άρα θα έχετε κάνει κάποια βρωμιά. Καμία βρωμιά. Θα το δούμε. Καμία βρωμιά. Παρακαλώ. Φαίνεται ότι αγαπάει την Ελλάδα, αλλά κάπου παρεξηγούνται αυτοί οι άνθρωποι. Από όλους τους άλλους καλύτερος είναι. Έχετε ποτέ να τον ψηφίσετε? Εγώ. Ποτέ. Τον βλέπω για να γελάω. Αυτό τον βλέπετε κάθε βράδυ στην τηλεόραση? Όχι, κάθε βράδυ. Όταν θα ανοίξω τηλεόραση και ψάχνω, τον βλέπω γι' αυτό και σπάω λίγο γέλιο και μετά την πάω αλλού. Ποια είναι η γνώμη που έχει σχηματίσει για τον Βασίλη τον Λεβέντη? Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Αυτός τι έχει? Έχει και αυτός κάποιο πρόβλημα. Εγκεφαλικό. Συμφωνείτε με όσα υποστηρίζει? Συμφωνώ. Συμφωνώ, το ότι υποστηρίζει, συμφωνώ, αλλά δεν έχω σχέσεις, δεν έχω αυτό. Θα τον ψηφίσατε ποτέ? Όχι. Γιατί, αφού συμφωνείτε με αυτά που λέτε? Διότι ψηφίζω τον Νέα Δημοκρατία από ανέκαθεν, όλη η οικογένεια. Ο Κουστάνο έχω, αλλά δεν τον έχω δει. Στην τηλεόραση τον έχετε δει? Όχι. Δεν τον έχω δει. Πού είναι υποψήφιος της Ένωσης Κεντρών, κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές? Δεν το ξέρω. Δεν ψηφίσω να είμαι εγώ Πασόκ. Τον έχω ψηφίσει βέβαια τώρα, τελευταία. Γιατί ψήφισατε Λεβέντη? Γιατί ήταν καλός. Έτσι να σε πω. Τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που έλεγε? Το πρόγραμμά του, οι ιδέες του? Εκεί αρχές καλές, αλλά και είχε προγράμματα και έπειτα νέος ήταν αυτό. Οπωσδήποτε θα έχει μια αυτή από τους άλλους. Στην τηλεόραση τον βλέπετε? Τώρα δεν τον έχω δει καθόλου. Δεν τον έχω δει. Γιατί πιστεύετε ότι πήρε μόνο 18.000 ψήφους ενώ είχε σωστές ιδέες? Πώς έπρεπε να πάρει παραπάνω. Καλά ήταν. Ήταν και πολύ άλλωστε. Από κάτι άλλο που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη Βουλή, θα ήταν πολύ πιο καλά αυτός. Κράτος! Κράτος! Ο Πρωθυπουργός! Κράτος! Κράτος! Ο Πρωθυπουργός! Δεν το συζητάω ότι μπορεί να γίνει ο αυριανός Πρωθυπουργός. Όπως θα έλεγα ο Σαμαράς, μπορεί να γίνει αύριο ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ενώ ο Λεβέντης το απορρίπτω. Θα ψήφιζες ποτέ Λεβέντη? Όχι. Δεν θα άφηνα την ψήφο να πάει χαμένη. Για τον Βασίλη το Λεβέντη, να έχετε λίγο τη τηλεόραση. Πώς, τα βράδια. Ποια είναι η άποψή σας? Τώρα τι άποψη να έχω? Δεν σας αρέσουν αυτά που λέει? Απλώς το διασκεδάζουμε, τίποτα άλλο. Ούτε το βλέπω, ούτε το ακούω. Δεν έχετε ακούσει ποτέ τίποτα για τον Βασίλη το Λεβέντη? Έχω έρθει απ' έξω, από το εξωτερικό εγώ. Στο εξωτερικό δεν γνωρίζω για τον Βασίλη το Λεβέντη? Δεν τον έχω ακούσει τόσο πολύ. Για το Κοσκοτά έχω ακούσει, για αυτούς, για αυτά, για τους προέδρους, αλλά για αυτόν όχι πολύ. Κουζουλό που λέμε εμείς στην Κρήτη, τον έβλεπα, αλλά τύπη Κουζουλός. Γιατί τον βλέπεις στην τηλεόραση? Τον έβλεπα, αλλά τον συχάθηκα κι αυτόν. Οπωσδήποτε είναι λίγο έτσι παραπάνω ομιλητικός, αλλά εγώ τον ακούω ευχάριστα. Αυτόν που σχόλεσε το παιδί του? Όχι. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχεις ακούσει ποτέ τίποτα για τον Βασίλη τον Λεβέντη? Όχι. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ποιος είναι ο Λεβέντης, αυτός ο νέος ο αρχηγός που πάει να κάνει κόμμα? Έχει κάνει το κόμμα, την Ένωση Κεντρών. Α, τι να σου πω ρε παιδάκι μου, εδώ είναι φαύλος κύκλος στην Ελλάδα. Όποιος θέλει βάζει για αρχηγός, όποιος θέλει
μπαίνει στη φυλακή, όποιος θέλει βγαίνει από τη φυλακή, τι να πω. Τον έχετε δει στην τηλεόραση ποτέ? Όχι. Έχετε ακούσει ποτέ πολιτική ομιλία του? Όχι. Δεν το ξέρετε καθόλου τον Βασίλη τον Λεβέντη? Το ξέρω, δεν έχω δει φωτογραφία. Φωτογραφία του έχω δει στις κολόνες. Δεν έχει τύχει να τον ακούσετε ώστε να ξέρετε, να έχετε μια πολιτική άποψη γι' αυτό? Τι πολιτική άποψη, εδώ είναι η χάβρα του νέου, παιδάκι μου. Βλέπετε ότι αρκετοί από τους άνδρες είναι μαζί σας. Οι γυναίκες όμως σας εκδικούνται. Εγώ βλέπω ότι αυτό που κάνατε ήταν βρωμιά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας είπα ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Διότι καταρχήν τα άτομα που ρωτήσατε είναι χαμηλωτάτου. Μα σας είπα ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Πού ήταν πήγατε? Μια πρόχειρη δειγματοληψία, πλατεία Συντάγματος. Ίσα-ίσα χαίρομαι για αυτό που κάνατε, γιατί δείχνει το επίπεδο των οπαδών του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Το είδατε το επίπεδο τους? Πάντως δείχνει. Είδατε ποιοι τους ψηφίζουν? Και το ποσοστό, το οποίο ποιοι είναι σημαντικό. Ψηφίζουν τον δικό το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου, την ποιότητα την είδατε? Αυτό τα λέει όλα. Αν το έβλεπε ένας ξένος αυτό, θα σας έλεγε κατά τέτοιο λαό είναι και η ηγεσία. Επιτρέψτε μου κάτι να ρωτήσω. Υπάρχουν εσείς εκτός από άνθρωπος της δημόσιας ζωής. Είστε ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος των media. Δηλαδή μέσω της τηλεοράσεως μπαίνετε στα ξέρετε σπίτια του κόσμου. Ξέρετε γιατί έγινε άνθρωπος των media? Βλέπετε, σας γιατί βλέπει έγινε ο κόσμος. Άνθρωπος των media. Γιατί, για πέστε μου, και γιατί βγάζω και τη μεθαυριανή στις 11 το μυστικό ποιο καθημερινή είναι. Την Τρίτη. Ναι. Γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι πουλήσατε την μπένα σας στις αρέσκειες του Βαρδινογιάννη, του Τεγόπουλου, του Λαμπράκη, του ενός και του άλλου. Αν ήσασταν εσείς ουδέτεροι και ελεύθεροι, ούτε κανάλι θα ίδρυα, ούτε εφημερίδα θα έβγαζα τη μεθαυριανή. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και έστερνα μια ανακοίνωση και την γράφατε, δεν θα υπήρχε λόγος ούτε την εφημερίδα να εκδώσω, ούτε το κανάλι. Λέτε ότι έπρεπε να σπάσετε το πολιτικό κατεστημένο και το εκδοτικό. Δεν είναι κλειστό το κατεστημένο. Ένα λεπτό. Στον Αντένα, μα στείλω εγώ μια ανακοίνωση, κύριε Παναγιώτοπουλε, στον Αντένα. Ναι. Είμαστε το έκτο κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Το έκτο κόμμα που εξέλεξε ο λαός. Δεν έχει σημασία η ψήφη. Mm-hmm. Γιατί έγινε και νοθεία, έγινε και βρωμιά. Ο Μητσοτάκης πήρε 5 δισεκατομμύρια πήρε ο Μητσοτάκης και 4 δισεκατομμύρια ο Ανδρέας Παπανδρέου για αυτές τις εκλογές. Το ξέρετε από το κράτος. Εγώ δεν πήρα δραχμή. Αν αυτοί κάνανε εκλογές χωρίς δραχμή, τι ψήφι θα παίρνανε? Και εσείς πού βρίσκετε? Εδώ απάντησα. Μα τι, τι έκανα εγώ, είδατε πουθενά? Ποιος πληρώνει τα γραφεία, κύριε Πρόεδρε? Ποια γραφεία? Έχετε φίλους, έχετε εφοπλιστάς? Ποια γραφεία? Έχετε βιομηχάνους? Η άποψή σας είναι αυτή. Απλώς υπάρχουν και μερικοί Έλληνες τίμοι που θέλουν να βαρέσουν το κατεστημένο που είναι βρώμικο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν υπάρχουν σε τούτη την Ελλάδα και 5 άνθρωποι καθαροί. Είναι όλοι βρώμικοι και ακάθαρτοι. Εμείς πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι είναι καθαροί. Η καθαρότητα για εσάς είναι, μάλλον, είναι, βάζετε απόλυτη τιμή όπως βάζετε στα μαθηματικά. Δηλαδή το πλην 10 βάζετε σε απόλυτη τιμή. Βλέπετε και το κάνετε 10. Η θετική παιδεία, πώς φαίνεται. Βέβαια. Επιτρέψτε να ρωτήσω το εξής. Είστε λοιπόν άνθρωπος των media. Θέλω να μου πείτε τι έχετε να πείτε για άλλους στάρ των media, όπως ο Γιώργος ο Μητσικώστας, όπως ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, οι οποίοι σας σαντιρίζουν, αναφέρονται σε εσάς, σας σχολιάζουν και αναφέρονται σε εσάς επειδή είστε επώνυμος και γνωστός. Ναι, σας τι έχετε λέω να πείτε ότι αυτοί όντως καλά τους χαρακτηρίσατε star των media. Βεβαίως, εγώ είμαι πολιτικό star. Πρόσωπο που επειδή το κατεστημένο δεν μου επιτρέπει να επικοινωνήσω με το λαό, έκανα εξ ανάγκης ό,τι έκανα και κάνω ό,τι κάνω και θα κάνω πολλά περισσότερα για να δει ο λαός μια άσπρη μέρα, η φτωχολογιά. Τι είχα υποσχεθεί στη μάνα? Είχα υποσχεθεί 40.000 επίδομα μητρότητος. Τι είχα υποσχεθεί στον αγρότη? 60.000 αγροτική σύνταξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του δίνει 13.000. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να πάρει τη μιμή να ζήσει με 13.000 το μήνα? Δεν μου λέτε, απαντήστε μου, ότι θα ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να ζήσει με 13.000 το μήνα που ζητάει από τις αγροτικές οικογένειες να ζήσουν με 13.000 το μήνα? Τώρα, άμα αρχίσετε να ρωτάτε αυτά, μα, θα σας ρωτήσουν από πού ζείτε εσείς. Είπατε... Θα σας ρωτήσουν από πού ζείτε εσείς, ναι, πού τα βρίσκετε κτλ. Μα τι ζωή κάνω? Είστε έτοιμος να απαντήσετε εσείς? Στο αμάξι, στην Αντένα με έφεραν αμάξι φίλου από ό,τι είδατε. Τα είδατε τα πράγματα. Ελάτε στο κανάλι, είστε καλεσμένος να δείτε αν έχουμε. Βεβαίως, Μάρια. Για πέστε έχουμε... μου, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για, δεν μου απαντήσατε για το Μητσικώστα, για το Γιαννόπουλο. Δεν τους ξέρω. Για τα δημόσια πρόσωπα δεν που αναφέρονται. Δεν τους βλέπετε? Δεν τους θεωρώ δημόσια πρόσωπα. Δημοσίους κωμωδούς, ναι. Δημοσίους κωμωδούς. Ναι. Όταν βλέπετε να ασχολούνται με εσάς και να αναφέρονται στον Βασίλη Λεβέντη και να σας μιμούνται όπως μιμούνται όλους τους πολιτικούς ηγέτες, τι λέτε γι' αυτό? Δεν ασχολούμαι. Θα συμμετέχετε σε μια εκπομπή? Το θεωρώ και αυτό μέσα, ναι, στο γενικό εμπάργκο και στη γενική αφάνεια που μου κάνουν. Προσθέτουν και τη γελιοποίηση. Είναι και αυτό κάτι απαραίτητο για να με εξοντώσουν. Mm-hmm. Είναι το συμπλήρωμα, η χαριστική βολή, αν θέλετε. Καλά, και ο Μητσικώστας και εγώ. Και ο Γιαννόπουλος και όλοι. Ο Μητσικώστας δουλεύει στον Αλαφούζο, αν δεν κάνω λάθος. Βρισκόμαστε σε μια σπηλιά όλοι μαζί. Βρισκόμαστε σε μια σπηλιά και συνομωτούμε εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Ο Μητσικώστας, λέω σπηλιά λόγω σατανισμού. Αν δεν κάνω λάθος, πληρώνεται από τον Αλαφούζο. Και πριν ήταν στο Μέγκα. Ξέρετε πώς έκανε τα λεφτά του Αλαφούζος? Θέλετε να σας πληροφορήσω? Νομίζω ξέρετε. Είναι περιττό, έτσι δεν είναι? Και τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων γνωρίζουν. Δηλαδή θέλετε να τους εγκομιάσετε όλους απόψε. Κύριο Κυριακού. Θέλετε να τους εγκομιάσετε όλους απόψε. Ξέρετε πώς έκανε τα λεφτά του ο κύριος Κυριακού?
Κοιτάξτε, όλοι οι επιχειρηματίες, κύριε Λεβέντη, όλοι οι επιχειρηματίες ελέγχονται και ελέγχονται. Υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αυτό δεν ελέγχονται στην Ελλάδα. Κράτος στην Ελλάδα. Αυτό το πόθεν αν έχετε έσχεση, οτιδήποτε να πάτε να το καταγγείλετε. Ήθελα να βάλω εγώ, το πόθεν έσχεση ήθελα να βάλω για έλεγχο ως Ένωση Κεντρών. Και ο κύριος Παπανδρέου, αντί να το κάνει για τους επωνύμους, αντί να το κάνει για τον Βαρδινογιάννη, τον Κόκαλη, τον Κυριακού, τον Αλαφούζο, τον ένα τον άλλον, πήγε το κάνει το πόδι ενέσει για έναν λέει που αγόρασε ένα σπιτάκι. Πάντως, αν έχετε και τη φτωχολογιά το ακούσατε. Εγώ θα χαιρόμουν να το δούνε το 47% των πασοκίδων. Αν έχετε οτιδήποτε, που είναι θα χαιρόμουν να το καταγγείλετε. Αγαπητέ κύριε Παναγιώτοπουλε, ένα καθεστώς βρώμικο. Ένα καθεστώς βρώμικο δεν σώζεται με το να καταγγείλουμε και να εξοντώσουμε 2-3. Σώζεται με το να προσπαθήσουμε δομικά να βελτιώσουμε και να θεραπεύσουμε. Μήπως ήρθε λοιπόν η ώρα. Ο Βαρδινογιάννης ξέρετε τι κάνει. Έχει τη γυναίκα του και μαζεύει τσάπαρες κορασίδες και δίνει 1.000.000 πρικοδότηση. Σας εννοώ με αυτό το πράγμα έλυσε το πρόβλημα των απόρων κορασίδων. Απλά κάνει το κομμάτι της η κυρία με τις γούνες. Κάνει το κομμάτι της η κυρία. Κύριε Λεβέντη, οι φτωχοί έπαψαν να υπάρχουν. Κύριε Λεβέντη, και τι θα κάνουμε. Τέτοια πολιτική θέλετε να κάνουμε. Θα καταλάβετε τα χειμερινά ανάκτορα. Θέλουμε να διώξουμε τον Παπανδρέου και τον Μητσοτάκη από την εξουσία, τη δεξιά και το Πασόκ σαν μοντέλα. Δεν έχουμε προσωπική επίθεση κατά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, και αν δεν λεγόταν Μητσοτάκη, θα λεγόταν Εύερτ. Και αν δεν λεγόταν Εύερτ, θα λεγόταν, ξέρω εγώ, Κολοκύθα. Δηλαδή, για πέστε μου. Γίνεται αύριο ο Βασίλης Λεβέντης πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν θα μένετε στο Μαξίμου. Δεν θα έχετε τη Mercedes. Όχι, όχι, όχι. Την 500. Δηλώσει... Δεν θα πηγαίνουν οι μοτοσυκλετιστές, οι ζητάδες μπροστά, μαρσάροντας. Μα το περιπολικό δεν θα πηγαίνει κύριε μπροστά. Κύριε Παναγιώτοπουλε, αν κατηγορώ αυτό το. Τι θα γίνω, δώστε μου μια εικόνα. Και μετά το εκπροσωπήσω, θα είμαι προδότης. Προδότης πώς θα λειτουργήσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, τότε. Πιστεύω ότι η εξουσία πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Ζητάει ο κύριος Παπανδρέου θυσίες από το λαό. Ένα λεπτό. Ζητεί τώρα ο κύριος Παπανδρέου θυσίες από το λαό. Μάλιστα. Ο λαός γιατί να κάνει θυσίες. Αφού δεν βλέπει φως στο βάθος του τούνελ ο λαός. Επομένως, βλέπει τον Παπανδρέου που αγόρασε βίλα για τη βίλα του Λουμίδη για τη Μιμή. Να κάνει θυσίες ο λαός. Βλάκας είναι. Βλάκας είναι ο λαός. Κύριε Πρόεδρε. Θεωρούν ηλιθίους το λαό, κύριε Παπανδρέου. Σαν πρωθυπουργός, τι θα κάνετε εσείς, θέλω να ακούσω. Η ερώτηση αυτή. Αύριο το πρωί ο Βασίλης Λεβέντης εγκαθίσταται στο Μαξίμου. Ο Βασίλης Λεβέντης καθίστε δεν πάει για πρωθυπουργός. Είναι σεμνός άνθρωπος. Ο Βασίλης Λεβέντης θέλει να φύγουν τα καρκινώματα και τα τροκτικά. Ο Βασίλης Λεβέντης θέλει μια άσπρη μέρα να δουν. Άνθρωποι νέοι και παιδιά σαν εσάς, γιατί δεν σας θεωρώ ούτε καρκίνωμα ούτε τροφτικό. Βεβαίως. Δεν σας θεωρώ. Εκτός αν είστε. Δεν ξέρω και τα προσωπικά σας. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι είστε γαμπρός ενός πολύ καλού πολιτικού, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ. Βέβαια, ανήκει σε μια παράταξη την οποία συχαίνομαι, τη δεξιά. Τι να κάνουμε, έχει ο καθένας. Έχει ο καθένας τις επιθυμίες του και τις επιλογές του, δεν είναι έτσι. Ως άνθρωπο τον σέβομαι και ούτε άκουσα τίποτα για τον άνθρωπο. Τον αγαπώ. Mm-hmm. Και δεν άκουσα, τουλάχιστον για αυτόν δεν άκουσα κανένα σκάνδαλο. Μάλιστα. Είναι και αυτό κάτι. Μάλιστα. Είναι και αυτό μάλιστα, κάτι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε όμως το πρώτο δείγμα γραφής, το πρώτο δείγμα εξουσίας του Βασίλη Λεβέντη, αν γίνει αύριο πρωθυπουργός, τι θα είναι, ποιο θα είναι. Το πόθεν έσχες και η ποινικοποίηση του ρουσφετιού. Πιστεύω ότι το ρουσφέτι, mm-hmm. αν ποινικοποιηθεί και έρεται αυτόματα η ασυλία των βουλευτών, θα σταματήσουν να συνοστίζονται στα κομματικά γραφεία και στα πολιτικά γραφεία πρώτον. Θα ανέβει το επίπεδο του πολιτικού βίου με την ποινικοποίηση του ρουσφετιού και θα γίνει ποινικοποίηση και στις αναθέσεις έργων. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι πήρε κάποιος λεφτά ή μεσολάβησε για να προσληφθεί άνθρωπος στο δημόσιο ή για να ανατεθεί έργο του δημοσίου σε κάποια εταιρεία ή για τις προμήθειες του δημοσίου, θα έρεται πάλι αυτόματα η ασυλία. Δηλαδή, το ρουσφέτι πρέπει να το κυνηγήσουμε γιατί το έφερε ο Καραμαλής. Το ρουσφέτι το έφερε ο Καραμαλής. Κατέβασε τα γράβαρα στην Αθήνα. Και τους έκανε όλους δημοσίους υπαλλήλους. Και τώρα η δεξιά έρχεται και λέει: έχουμε πολύ κρατισμό. Ποιος έβαλε τα θεμέλια του κρατισμού, ρωτήστε τον ίδιο σας τον Πεθερό. Ποιος έβαλε τα θεμέλια τα του κρατισμού. Αν τον είχαμε εδώ, τα σας έλεγε. Τι θα σας έλεγε ο Πεθερός σας, ότι δεν έκανε δεξιά ρουσφέτια. Mm-hmm. Απαντήστε μου. Ο Παπανδρέου απλά κατηγόρησε το δεξιό κράτος και το εμιμήθηκε, ίσως το ξεπέρασε. Έγινε και αυτό η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Άλλο δεν μου λέτε, και αν έρθει η ξαδελφούλα σας από τον Πειραιά. Ναι. Η οποία είναι άποδη. Διότι είστε από μια οικογένεια εργαζομένων και είναι προς τιμήν σας αυτό το πράγμα. Έρθει και πει ότι θείε, μεθαύριο που είσαι πρόεδρος, θέλω κι εγώ μια θεσούλα να μπω σε μια τράπεζα. Τι θα κάνει, θα τους πείτε, πήγαινε παιδί μου έξω. Δεν θα της πω πήγαινε. Καταρχήν δεν θα έρθει. Πώς δεν θα έρθει. Η Ένωση Κεντρών θα δημιουργήσει γραφεία ανέβρεση εργασίας. Ένα λεπτό. Να σας απαντήσω γιατί δεν ξέρω.